καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εμφάνιση. Πολλά τα θετικά για τον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό που κρατάει περισσότερο ο κόουτς? Ότι επέστρεψε Φουρνιώσος και ο Αντρί για assist goal. Ότι είδε τον Μάρκος Αντώνιο να σκοράρει. Ότι έκανε ένα γεμάτο παιχνίδι ομάδα. Τι ήταν αυτό που έκανε για να πει σπέσει? The result. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρατάω. The result because helps us to make a huge step in front for qualification, which is our target. We are close of semi-final, and this gives me satisfaction. The second aspect is the way how the team was motivated inside of the pitch, the responsibility that the players had in this game, even if also Panathinaikos had two important opportunities at the beginning of the game. But always it is a game between two teams, and also the others are prepared, and they prepare to create problems, to press, to score, and could be also this normal. But when you are focused, when you are responsible, when you have huge determination, when you are very correct and humble in the correct way, things go for you. Το αποτελεσματικά, γιατί είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο μας δίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να περάσουμε σε έναν ημιτελικό. Αυτό είναι που με ικανοποιεί αρχικά. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισαν οι ποδοσφαιριστές μου το παιχνίδι, με το σωστό κίνητρο, με υπευθυνότητα, παρότι ο αντίπαλος μας είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες για να καταφέρει να σκοράρει. Νομίζω πως μια ομάδα, ο Πανσερικός, ο οποίος τρέχει πολύ, πιέζει τον αντίπαλο, νομίζω πως γενικότερα, αν έχεις αποφασιστικότητα, αν έχεις το σωστό κίνητρο, αν είσαι υπεύθυνος και είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος και ταπεινός με τον σωστό τρόπο, αυτός είναι ο τρόπος που θα πρέπει να προσεγγίζεις τα παιχνίδια, οπότε είμαι ικανοποιημένος από αυτά τα κομμάτια. Άλλη ερώτηση? Ωραία. Μία ακόμα, ένα σχόλιο για τον Λίλα Τζιντού, που συζητήσαμε προχθές. What was the comment? He wanted to go to play, he has this possibility. More than this, I don't know what. I would have preferred him to be here, but I can understand also this situation. Δεν μπορώ να πω και πολλά. Είναι μια κατάσταση στην οποία ο Λίρατζης ήθελε να παίξει, είχε αυτή την προοπτική. Θα προτιμούσα εγώ ίδιος να βρίσκεται εδώ, αλλά αυτή είναι η απόφαση. Για τον Πασαραϊκό, αν πιστεύω θα παραμείνει, έχει πει κάνα λόγια στον πρώτο γύρο. Για τον Πασαραϊκό στην Τούμπα, τον ρώτησα. Τώρα πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία και να κάνει αυτό που κάνει ξανά πολλά χρόνια. Listen, Panathinaikos is one of the teams that has a very strong mentality, a team that runs a lot, a team that is aggressive, a team that doesn't let the opponents to play easy. We are in a very good period. We are in a way that we produce a lot and we create a lot. But if you go and you analyze the results of Panathinaikos, even against big teams, they had good results or they lost in a very hard way. They managed to win last year in a pitch that last round in a pitch that is not an easy pitch. And I am sure, not that I have doubts, that Panathinaikos will stay in first category. And maybe they will finish even in a higher position. Ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλή νοοτροπία, είναι μια επιθετική ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία τρέχει πάρα πολύ, σε κάθε περίπτωση ένας δύσκολος αντίπαλος. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αν δούμε τα αποτελέσματα του Πανσεραϊκού, ακόμα και με τις μεγάλες ομάδες, αν έχασε κάποιο παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πάντα βάζει δύσκολα στον αντίπαλό του. Αν δούμε και το τελευταίο παιχνίδι σε ένα δύσκολο γήπεδο όπως είναι αυτό της Λαμίας, η νίκη, την οποία έκανε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, οπότε είμαι σίγουρος πως θα καταφέρει να μείνει στην κατηγορία και αν όχι, και γιατί όχι, να βρεθεί και πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.